Μειώνονται από σήμερα οι επιτρεπόμενες μετακινήσεις των πολιτών, με την κυβέρνηση να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού. Έτσι, μόνο για λόγους υγείας, εργασίας και συνοδεία κατοικιδίου θα μπορούν οι πολίτες να βγαίνουν από το σπίτι τους μετά τις 9 το βράδυ. Αυτό πολύ σωστό για να προστατέψουμε, για να προστατευτούμε. Χρειάζεται, για κάποιο διάστημα χρειάζεται. Και έπρεπε να το είχαν κάνει λίγο νωρίτερα. Πώς πιέζεται, θεωρείτε, από όλη αυτή την κατάσταση? Βέβαια πιέζεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Θα υπάρξουν προβλήματα και από άποψη των ανθρώπων. Ενώ θα έχουμε πολλά ψυχολογικά. Τα αποτελέσματα θα φανούν αργότερα. Τα μηνύματα στον τετραψήφιο 13033 περιορίζονται σε μόλις 2 από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, ενώ όσοι μετακινούνται για λόγους εργασίας θα πρέπει να φέρουν τη σχετική βεβαίωση. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εμείς γεράσαμε, τελειώσαμε. Ταυτόχρονα αλλάζει το ωράριο για καταστήματα τροφίμων, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνους, κρεοπολία, ιχθυοπολία, φαρμακεία και συνεργεία αυτοκινήτων, που από τη Δευτέρα θα μπορούν να λειτουργούν έως τις 8.30 το βράδυ. Σε αυτά προστίθενται και τα ψιλικατζίδικα που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν με διευρυμένο ωράριο. Κοιτάξτε, όποιος θέλει να αγοράσει κάτι μπορεί να το κάνει πριν. Αν ξέρει ότι κλείνουν 8.30 ώρα, πρέπει να φροντίσει πριν στις 8.30 ώρα να κάνει τα ψώνια του. Διευκρινίζεται πάντως ότι τα καταστήματα τροφίμων θα μπορούν να κάνουν διανομή προϊόντων από τις 8.30 που θα κατεβάζουν ρολά μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου θα παραμείνουν τα περίπτερα. Τα μέτρα είναι πολύ καλά, πρέπει να τα πάρει νωρίτερα. Τα σχολεία, τα δημοτικά να κλείσουν, διότι οι γονείς πάνω κάτω, μπορεί κάτι να κολλήσουν. Κανονικά θα λειτουργούν οι υπηρεσίες παράδοσης φαγητού κατοίκων και η παραλαβή από καταστήματα από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Συμφωνώ απόλυτα. Ατομική ευθύνη χρειάζεται για όλους μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα να βγω το βράδυ. Εγώ μέρα κυκλοφοράω, νύχτα εγώ στο σπίτι. Εγώ νύχτα δεν βγαίνω. Σε αντίθεση με ό,τι είχε αποφασιστεί προημερών, τα σούπερ μάρκετ δεν θα λειτουργήσουν την προσεχή Κυριακή 15 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης.